και το παρόν ως μέλος της ως μέλος της Επιτροπής Αλληλεγγύης των Σερών για τους πρόσφυγες. Σήμερα πραγματοποιήθηκε μια διαμαρτυρία, θα μπορούσαμε να την πούμε, καθώς εκεί προκύπτουν πάρα πολλά προβλήματα. Καλώς μεσημέρι, κύριε Μπόικο, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, ωραία. Λοιπόν, εξηγήστε μας τι καταλάβατε εσείς τώρα, γιατί οι Γιαζίντι βγήκαν στους δρόμους και πάλι? Ήταν μια διαμαρτυρία μπροστά στην είσοδο του ναι. καταβλισμού. Από ό,τι πληροφορήθηκα, γίνεται μια προσπάθεια στο κοντινό μέλλον έτσι, να γίνει μια ευρύτερη πανελλήνια διαμαρτυρίας όπου υπάρχουν καμπ. Ναι. Για το θέμα, το βασικό θέμα είναι για τους, για αυτούς που μπαίνουν σε καθεστώς διεθνούς προστασίας ναι. Ως πρόσφυγες. Μόλις μπαίνουν σε αυτό το καθεστώς προστασίας, θα έπρεπε σε λίγο χρονικό διάστημα να πάρουν και ταξιδιωτικά έγγραφα για να μπορούν να κινηθούν και να πάνε οι περισσότεροι σε χώρες. Άρα, με το που παίρνουν το άσυλο, να το πούμε πάρα πολύ απλά, θα έπρεπε να πάρουν και τα έγγραφα τους και να πάνε ναι, εκεί που επιθυμούν. Για να μετακινηθούν, διότι ξέρουμε ότι το συντριπτικό ποσοστό θέλει να μετακινηθεί προς την Ευρώπη. Πολύ ωραία. Αυτό όμως τώρα το διάστημα είναι τουλάχιστον 7 μήνες για να πάρουν και τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Δηλαδή και ενώ παίρνουν το άσυλο, κύριε Μπόικο, για να καταλαβαίνω, γιατί τώρα πραγματικά δεν μπορώ να το χωνέψω εύκολα. Ενώ λένε ότι ναι, δικαιούστε το άσυλο, περνάνε 7 μήνες για να πάρουν τα έγγραφά τους. Να πάρουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Μάλιστα. Και το ζήτημα τώρα εδώ, τουλάχιστον με το ΚΑΜΠ των Σερών, είναι το εξής, ότι αμέσως τους ζητούν να εγκαταλείψουν το ΚΑΜΠ. Ναι. Τους λένε πάτε τώρα. Ποιος τους ζητάει? Ποιος τους βρείτε σπίτι. Ζήστε, περιμένετε μέχρι να έρθει, να περάσουν αυτοί οι μήνες, να πάρετε τα έγγραφα, να πάτε όπου θέλετε. Ποιος τους το ζητάει αυτό, βέβαια, κύριε Μπόικο? Βέβαια προβλέπεται και υπάρχουν και χρηματοδοτήσεις για τα σπίτια, για τον τρόπο που θα που πρέπει να μείνουν αυτό το διάστημα, ας πούμε, των 6-7 μηνών κτλ. Όμως τους λένε ότι βρείτε τα εσείς, νοικιάστε τα, δώστε ό,τι χρειάζεται, τα προκαταβολή, τα νίκια, να κάνεις τη σύνδεση, το ρεύμα, το νερό. Το νερό και όλα αυτά, ναι. Να το επιπλώσεις στοιχειοδός ναι. και φέρτε τα παραστατικά. Περιμένετε, κύριε Μπόικο. Περιμένετε. Λόγια να πάρετε τα λεφτά. Περιμένετε, κύριε Μπόικο, ένα λεπτό. Ποιος του ζητάει να φύγουν από το ΚΑΜΠ? Εδώ μπαίνει ένα ζήτημα. Αυτοί που εμφανίζονται και ότι διαχειρίζονται τα ΚΑΜΠ και το ΚΑΜΠ των Σερών βεβαίως, είναι διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες όμως σε τέτοια ζητήματα παραπέμπουν στην πολιτεία. Δηλαδή μου λέτε... Η πολιτεία και οι διεθνείς συνθήκες αυτά τα επιβάλλουν και γίνεται και κατά κάποιο τρόπο και ένα μπαλάκι εδώ πέρα. Ναι, για να καταλάβω από πού ξεκινάει η μπάλα και πού θα καταλήξει. Πάνε οι ΜΚΟ και τους λένε ότι τώρα αφού έχετε το άσυλο, άσχετα αν έχετε τα χαρτιά σας, μέχρι που να τα πάρετε, βγείτε έξω και νοικιάστε σπίτια και μείνετε εκεί. Κοιτάξτε, προφανώς έτσι πρέπει να γίνεται, διότι δεν υπάρχουν αρμόδια πρόσωπα κάποιας αρμόδιας υπηρεσίας του ελληνικού κράτους που να τους το λέει αυτό. Οι ΜΚΟ τους του λένε. Τους ανθρώπους των ΜΚΟ που έρχονται σε επαφή καθημερινά ωραία. Μαζί τους. Ενδεχομένως θα έρχονται κάποια στελέχη των ΜΚΟ, όχι από τα καθημερινά πρόσωπα που είναι εργαζόμενοι, έτσι, ναι. και βγάζουν και ένα μεροκάματο, το όποιο μεροκάματο. Αλλά από την άλλη μεριά, όταν τίθεται το ουσιαστικό ερώτημα, κοιτάξτε, σου λέει αυτά, εμείς μεταφέρουμε αυτά που τα χρήματα, κύριε Μπόικο, που έχουν νομοθετηθεί. Κύριε Μπόικο, τα χρήματα, πού θα τα βρουν αυτοί οι άνθρωποι για να πάνε να νοικιάσουν ναι, έξω σπίτι? Για να συνεχίσουμε τώρα εκεί που το είχαμε ναι. σταματήσει. Λοιπόν, οι περισσότεροι φυσικά δεν έχουν αυτά τα χρήματα. Να πούμε ότι και βγάζοντάς τους από το ΚΑΜΠ σταματούν και οι επιδοτήσεις που παίρνουν όποιο... Αυτά που παίρνουν σήμερα. Στοιχεία, ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Ναι. Άρα η συντριπτική... Η συντριπτική τους πλειοψηφία δεν έχει χρήματα για να νοικιάσουν. Άρα πού θα τους πάμε, πώς θα νοικιάσουν σπίτια? Ακόμη όμως εδώ είναι το θέμα, ακόμη και οι κάποιοι λίγοι ελάχιστοι
Ναι. Ξέρουμε κάποιες περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη, ναι, που με τον Α ή Β τρόπο βρήκανε κάποια λεφτά, νοικιάσαν το σπίτι, κάναν τα απαραίτητα όλα για να μείνουν. Ναι. Μάζεψαν όλα τα τιμολόγια και όλες τις αποδείξεις φυσικά από αυτά τα έξοδα, τις κατέθεσαν σε ποιες υπηρεσίες είναι αρμόδιες. Τους είπανε, ναι. Και αυτοί ακόμη περιμένουν κάποιους μήνες και δεν έχουν πάρει αυτά τα λεφτά που υποτίθεται ότι υπάρχουν και πρέπει να δοθούν. Ωραία είμαστε. Ένα ζήτημα, ας πούμε, εδώ πέρα, αυτοί οι άνθρωποι που τους λένε βγείτε έξω, να βγουν να πάνε πού? Όχι έτσι. Πού να πάνε, κύριε Μπόικο, ένα λεπτό. Πείτε ότι έχουν τα λεφτά και θα πάνε. Και θα περιμένουν δεν ξέρω εγώ πού. Τι θα τρώνε στη συνέχεια, πώς θα πορεύονται αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό. Δουλειές δεν φαντάζομαι ότι τους περιμένουν έξω να βρούνε. Εδώ εμείς έχουμε θέμα. Άρα τι θα γίνει, δηλαδή πού τους οδηγούμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί η πείνα είναι κακό σύμβουλος. Με αυτά τα δεδομένα μπορεί ο καθένας να υποθέσει και πολύ εύλογα ότι τους οδηγεί στην παραβατικότητα. Πολύ ωραία είμαστε. Γιατί πολύ ωραία είναι είμαστε. Δίωση, έτσι. Ναι. Χωρίς να θέλουμε να πούμε τίποτα. Αυτό θα συνέβαινε με τον καθένα και από εμάς που είμαστε μια χαρά και όλοι και νομιμόφρονοι πολίτες, αν βρεθούμε σε μια τέτοια κατάσταση που μας... Είπαμε, η πείνα είναι κακό σύμβουλος. Έτσι. Κανόνας είναι αυτό. Μάλιστα. Η πείνα και μάλιστα σε ένα περιβάλλον που είσαι και ξένος. Δεν ξέρεις τη γλώσσα, δεν ξέρεις... είναι ζήτημα. Δηλαδή για να καταλάβω, μας υποσχέθηκαν ότι δεν θα γίνει δεύτερη δομή εδώ, δεν θα γίνει κι άλλη επιπλέον δομή, γιατί τη δεύτερη την κάναμε, αλλά βγάζουν τους πρόσφυγες έξω, δεν ξέρω πώς και με ποιο τρόπο, θα τρώνε μάλλον αέρα, γιατί πρέπει να έχουν κάποιο κόλπο, και θα φέρουν άλλους στην δομή αυτή, έτσι. Να μην παίζουμε με τις λέξεις. Ποιος έκανε η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα. Δηλαδή θα έρθουν και άλλοι πρόσφυγες. Μπορεί κανείς εύλογα να το υποθέσει αυτό, διότι υπάρχει και η πίεση, η Ελλάδα της μπρόκνου να γίνει μια απέραντη χωματερή, ένα απέραντο. Όχι, η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει. Φυλακή, ας πούμε, όχι, που και μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές. Ό,τι και αν είναι αυτές οι ψυχές, δεν μπορεί να γίνει. Ένωση, έχουν αποδεχθεί εδώ οι κυβερνήσεις και οι τωρινοί και οι προηγούμενοι αυτόν τον ρόλο. Μάλιστα. Λόγω των μνημονίων, λόγω όλων. Και από ό,τι φαίνεται είναι αυτός ένας άρρητος όρος της εφαρμογής των μνημονίων και της πολιτικής της υποτέλειας. Mm-hmm. Έτσι, η Ελλάδα να γίνει ένα ταχάου άους. Οπότε τι θα κάνετε, κύριε Μπόικο, τώρα εσείς δώσετε το παρόν εκεί. Οι άνθρωποι τα είπανε, θέλουν να μάθουν και ελληνικά για να μπορούν να πορεύονται εδώ σε αυτή τη χώρα. Τι θα κάνετε? Ένα από τα αιτήματα και ένα άλλο αίτημα ήθελα να αναφέρω, μια και αναφέρω. Όσο πιο γρήγορα μπορείτε, ναι. Την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο, αλλά υπάρχουν και οι μεγάλοι. Και για να μπορέσουν, τέλος πάντων, με όποιο τρόπο να βρουν έναν δρόμο, όποιον δρόμο, όταν ξέρεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν δεν ξέρεις τη γλώσσα. Πάλι προβλέπονται, ας πούμε, προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται. Τα οποία πού είναι αυτά τα προγράμματα που πέφτει το χρήμα σοριδών? Πού πάνε αυτά τα χρήματα, πού είναι? Βάλτε έναν άγνωστο χ. Τι γίνονται? Όχι, δεν θα βάζω άγνωστος χ. Δεν θα βάζω άγνωστος χ. Ένα λεπτό. Δεν θα μπορούμε να βάζουμε τον άγνωστο χ πάντα μπροστά. Εκεί υπάρχουν εκπρόσωποι από τις ΜΚΟ. Καιρός είναι λοιπόν, αφού η δομή δεν είναι κλειστή, να βγουν και αυτοί προς τα έξω και να μας ενημερώσουν. Δεν θα μπαίνουν πάντα κάποιοι άλλοι μπροστά. Ακριβώς. Αυτό όπως το λέτε είναι. Ένα λεπτό. Αλλά, κι ας υποθέσουμε εμείς ότι η ΜΚΟ, διότι δεν είναι... Τι είναι? Δεν είναι οργανώσεις της πολιτείας και του κράτους. Αυτά τα χρήματα, ξέρω εγώ, με κάποιον τρόπο τα οικειοποιούνται κάποιοι μεσάζοντες. Πού είναι το κράτος να ελέγξει αν αυτά, να δει τα αποτελέσματα και να πει ποιος, ρε παιδιά, αυτό το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε με τόσα χρήματα, ποια είναι τα αποτελέσματά του? Ωραία. Τα απτά αποτελέσματα. Εδώ υπάρχει μια άλλη κοροϊδία και δικαίως ο κάθε ένας σκέφτεται ότι, παιδιά, εδώ κάποιοι που μεσολαβούν, σε αυτούς πάνε τα περισσότερα λεφτά. Σας ευχαριστώ προς το παρόν, κύριε Μπόικο, θα τα πούμε και από κοντά και όλα αυτά είναι το ένα χειρότερο από το άλλο. Και μην βγάζουμε ανθρώπους από τη δομή χωρίς να τους ξεσφαλίζουμε πού ακριβώς θα πάνε. Και ας μην ξεχνάμε, έτσι. Όχι στους πολέμους και στις επεμβάσεις, από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Ωραία, σας ευχαριστώ, κύριε Μπόικο, να είστε καλά. Σας καλώς ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ. Να είστε καλά. Ωραία είμαστε. Ωραία, δικαιούστε το άσυλο, βγείτε έξω, βρείτε λεφτά, κόπτε το λαιμό σας, πάτε νοικιάστε σπίτια. Δεν ξέρω και πού θα τα βρουν αυτά τα σπίτια στην τελική. Και από εκεί και πέρα περιβαίνετε και κανένα 7 μήνο, 8 μήνο, 12 μήνο να πάρετε τα έγγραφά σας για να φύγετε, αν θέλετε να φύγετε.
Και τι γίνεται, δημιουργούμε ζούγκλα για να τα λέμε όλα. Να φύγουν από τη δομή, να βγουν έξω χωρίς χρήματα, είπαμε η πείνα κακό σύμβουλο, να μπουν άλλοι μέσα και να αρχίσει να γίνεται, να μην σας πω τώρα τι μέρα και ώρα που είναι. Πάμε στον κύριο Γιάννη Δήμου. Είναι εκτιματομεσίτης, γνωστός ο κύριος Δήμου. Τι κάνετε, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Μαρίτη, σε εσάς και στους θεατές σας. Για πείτε μας εσείς από τη δική σας την πλευρά τι ακριβώς συμβαίνει. Κοιτάξτε, άκουσα ένα μικρό κομμάτι από την κουβέντα που είχατε με τον κύριο Μπόικο. Θα συμφωνήσω σε όλα. Είναι έτσι ακριβώς όπως τα έχετε πει. Δηλαδή? Αυτό το οποίο θέλω να σας πω σήμερα είναι ότι είχα μία επίσκεψη στο γραφείο μου από εκπροσώπους από Θεσσαλονίκη ΜΚΟ, οι οποίοι αναζητούν με αγωνία, θα έλεγα, αγωνία, πολλά σπίτια. Ναι, να τα κάνουν τι? Με σκοπό, από ό,τι μου έχουν ενημερώσει, να μπορέσουν να μεταφερθούν κάποια άτομα, γιατί αυτά θα δημοσιευτούν σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα έχει πρόσβαση, θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πρόσφυγες από την Ελλάδα. Με το μικρό ή το πολύ το μυαλό που διαθέτει ο καθένας, θα δούμε ότι λογικά θα επισκεφτούν τις ΣΕΡΕΣ ή τις ΣΕΡΕΗ, δηλαδή από το δικό μας το ΚΑΜΠ, έτσι ώστε να νοικιάσουν κάποια σπίτια. Ποιος θα πληρώνει για αυτά τα σπίτια, κύριε Δήμου? Το σπίτι στη ΣΕΡΕΣ. Σωστά. Από Θεσσαλονίκη ή από κάποια άλλη πόλη. Ποιος θα τα πληρώνει αυτά τα σπίτια? Αυτό το οποίο έχουν πει οι εκπρόσωποι είναι ότι μέχρι να πάρουν το άσυλο τα χαρτιά για να μπορέσουν να φύγουν σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, θα υπάρχει μια επιδότηση, θα υπάρχει μια συνέχιση της επιδότησης. Ναι. Αυτό μου είπαν, αυτό σας μεταφέρω, έτσι. Δεν έχω δει. Θα υπάρχει μια συνέχιση της επιδότησης. Η οποία μέσα από την επιδότηση αυτή θα μπορέσει ο πρόσφυγας να πληρώσει το ενίκιο και τα υπόλοιπα τα έξοδά του. Αν ισχύει αυτό, έτσι, και σε ποιο βαθμό ισχύει, δεν μπορώ. Δηλαδή, για να καταλάβω, κύριε Δήμου, εσάς ως κτηματομεσίτη, σας επισκέφθηκαν από ΜΚΟ, άρα οι ΜΚΟ τους λένε βγείτε έξω και βρείτε σπίτια, άντε θα σας βοηθήσουμε και εμείς να τα βρείτε. Και σας είπαν. Θα βοηθήσουν και οι εκπρόσωποι από τις ΜΚΟ, έτσι ώστε και να υπάρχει μια σύνδεση με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, ναι, αλλά και μια, θα έλεγα, εγγύηση με ερωτηματικό αυτό, όσον αφορά την πληρωμή ή όχι των μισθωμάτων που θα προκύψουν από μια σύμβαση μίσθωσης. Ναι, γιατί οι πρόσφυγες από την πλευρά τους λένε ότι εμείς με το που θα φύγουμε από το ΚΑΜ σταματάει η επιδότηση που μας δίνουν και μας λένε πάτε, νοικιάστε σπίτια με δικά σας χρήματα, επιπλώστε τα, συνδέστε νερά, ρεύματα, κακό ιστορίες, στείλτε μας τα τιμολόγια για να σας δώσουμε τα χρήματα. Δηλαδή οι ΜΚΟ διώχνουν τον κόσμο από τα ΚΑΜΠ, για να φέρουν μάλλον κάποιους άλλους πρόσφυγες, και αυτοί που δικαιούνται άσυλο ας βγουν έξω, να κάνουν τι είναι να κάνουν, αν θα πάρουν ποτέ χρήματα στη Θεσσαλονίκη, περιμένουν κάποιους μήνες, και δεν ξέρω πόσους μήνες ακόμη περιμένουν για να πάρουν τα χαρτιά τους τελικά και να φύγουν και να πάνε εκεί που θέλουν, αν θέλουν να φύγουν. Αν θυμάστε καλά, κυρία Μωραϊτή, είχαμε κάνει το ίδιο θέμα, μία τηλεφωνική τον Οκτώβριο. Σας είχα πει τότε ότι θα δούμε εξελίξεις από τον Μάρτιο-Απρίλιο και μετά. Έχετε βέβαια, δίκιο, κύριε Δήμου, ναι. Οι εξελίξεις έρχονται λίγο πιο γρήγορα χρονικά. Αυτό το οποίο σας είχα πει τότε, το λέω και σήμερα, είναι ότι λογικά πρέπει να γίνει μία αποδέσμευση ψυχών από τα νησιά του Αιγαίου. Βεβαίως. Με σκοπό να μπορέσουν να έρθουν στην Ευρωχώρα ακόμα και στην πόλη. Ναι, αλλά προσέξτε, κύριε Δήμου, αποδέσμευση ανθρώπινων ψυχών το καταλαβαίνω. Να περάσουν αυτοί που δικαιούνται άσυλο το καταλαβαίνω. Όχι, μπάτε σκύλια λέστε, γιατί έχουμε και πολλούς παράνομους που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στη χώρα μας. Κακώς ήρθαν εδώ. Αλλά το να τους βγάζουμε από το οργανωμένο ΚΑΜΠ, να τους κόβουμε την επιδότηση, να τους λέμε πάτε έξω, βρείτε σπίτια, κακό ιστορίες και πορευτείτε μόνοι σας. Δηλαδή πώς θα πορευτούν μόνοι τους, θα ζουν με αέρα και αυτοί και τα παιδιά τους, θα οδηγηθούν σε άλλα μονοπάτια, έτσι δεν είναι? Καθαρά επαγγελματικά σήμερα, δεν θέλω να το πάω σε πολιτικό επίπεδο. Εντάξει, αυτά αφήστε με να τα λέω εγώ, γιατί νομίζω ότι κάπως έτσι πάει η λογική. Ξεκάθαρη άποψη. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θα δούμε, πιστεύω, στην πόλη μας είναι μια δύσκολη κατάσταση. Με την έννοια ότι αν πληρώνουν, πώς θα πληρώνουν κλπ. Ή αν θα υπάρχει και η διαθεσιμότητα των ακινήτων έτσι ώστε να φύγουν άτομα από το ΚΑΜΠ ενδεχομένως. Ακίνητα θα βρεθούνε. Ακίνητα θα βρεθούν. Έχουμε πάρα πολλά. Το ξέρετε καλύτερα από εμένα. Γιατί? Δεν τα δίνουν οι ιδιοκτήτες. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν πολλά ακίνητα διότι υπάρχει μια, θα έλεγα, μεγάλη ζήτηση από την πλευρά των ενοικιαστών
των σέρων ενοικιαστών και λόγω μη ενοικοδόμησης. Από εκεί και πέρα εξάρτησης των αριθμών των εισακτέων στο ΤΕΗ, διότι έχει αναβαθμιστεί. Μάλιστα. Αυτά τα σπίτια τα οποία ενδεχομένως να απευθύνονται στους ανθρώπους αυτούς είναι ακίνητα τα οποία δεν είναι ανακαινισμένα, δεν είναι δηλαδή στην πρώτη γραμμή. Ενδεχομένως να είναι τρίτες, τέταρτες. Δεν θα πάνε να νοικιάσουν και τα καινούργια τα οποία είναι πιο ακριβά. Ακριβώς. Θα πάνε σε κάποιες παλιότερες οικοδομές με 150, ξέρω εγώ, 200-250 ευρώ ενίκιο. Αλλά το ακριβώς. Θέμα είναι πού θα τα βρίσκουν αυτά τα χρήματα αν σταματήσει η επιδότηση. Εσάς τι σας είπαν, κύριε εκτιματομεσίτα μου, θέλουμε να μας δώσετε ακίνητα. Στην ενημέρωση που έχει γίνει στο γραφείο σήμερα, μου είπαν ότι θα υπάρχει επιδότηση. Α, θα υπάρχει. Εντάξει. Η σύμβαση που θα καταδεστεί ενδεχομένως να είναι εξάμηνη σε πρώτη βάση και το επόμενο να είναι σε ετήσια, με σκοπό να μπορέσουν αυτοί να αναχωρήσουν για άλλο προορισμό εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύμβαση που θα γίνει θα είναι ότι πληρώνεται κάποιος από μια ΜΚΟ. Η σύμβαση θα λέει ότι θα πληρώνεται απευθείας από τους πρόσφυγες. Και σε περίπτωση που δεν πληρωθεί κάποιος λογαριασμός, δεν θα υπάρχει η επόμενη πληρωμή μηνιαία από τη ΜΚΟ. Εγώ θέλω λίγο, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, να πάω το θέμα παραπέρα. Ναι. Ποιος μας λέει ότι νοικιάζουμε κάποια σπίτια, χει τον αριθμό, μπαίνουν οι πρώτοι πρόσφυγες. Ναι. Μήπως η Ελλάδα θα είναι μια βιομηχανία με στάση διάφορες πόλεις ανά την Ελλάδα με σκοπό να φύγουν κάποιοι πρόσφυγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό να μην έχει τελειωμό. Δηλαδή, αυτό είναι ένα ρητορικό ερώτημα το οποίο απευθύνουμε σε όλους. Και εδώ μπαίνουμε στο πολιτικό επίπεδο μια τέτοια στιγμή. Κύριε Δήμου, μακάρι να είμαστε μόνο η στάση και αυτοί οι άνθρωποι να πάνε εκεί που επιθυμούν και να φύγουν και πάρα πολύ γρήγορα και να πάνε να βρουν και αυτοί το δρόμο τους. Μακάρι να είμαστε μια στάση. Εδώ όμως φαίνεται ότι γινόμαστε μια αποθήκη βρωμιάρικη, χωρίς οργάνωση και βάζουμε όλο και περισσότερα, θα μου επιτρέψετε να πω, εμπορεύματα μέσα με αποτέλεσμα να σαπίζουν τα κάτω και εμείς τα βάζουμε από πάνω. Βλέπετε τι γίνεται στα νησιά και έχουμε χάσει θαρώ λίγο το ζύγι μας. Γιατί εδώ δεν ξέρουμε και τι συμβαίνει. Ούτε οι πρόσφυγες που τους λένε η ΜΚΟ, άιντε μαζέψτε τα και δρόμο, ούτε οι ΜΚΟ που έρχονται και φαντάζομαι ότι δεν ήρθαν μόνο σε εσάς, θα πήγαν και σε άλλους και θα είπαν δείξτε μας τι διαθυσιμότητα υπάρχει, αλλά δεν σας ξεκαθάρισαν και καλά ποιος θα πληρώνει το ενίκιο. Σας είπαν ο πρόσφυγας και αν δεν το πληρώσει, τότε δεν θα πάρει την επόμενη δόση. Δηλαδή ψάξε βρέστον. Έτσι δεν πάει. Αυτή είναι τα πράγματα. Ωραία. Εντάξει. Τώρα είναι σοβαρές καταστάσεις. Δεν θα λέω ότι είναι ξεκάθαρα τελείως. Παλαιότερα υπήρχαν συμβάσεις απευθείας από τη ΜΚΟ. Οπότε ενδεχομένως να υπήρχε ένας άλλος έλεγχος. Μια εγγύηση. Ένα άλλο επίπεδο συμφωνίας. Δεν ξέρω κατά πόσο ένας πρόσφυγας θα είναι ενέργειος απέναντι σε κάποιους ιδιοκτήτες και πόσο ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου θα μπορέσει να εμπιστευτεί μια τέτοια κατάσταση για να παραχωρήσει το ακίνητό του προς μίσθωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμου. Πολύ προσεκτικός, γιατί υπάρχουν εμένα άνθρωποι οι οποίοι επιθυμούν για τους χύψη λόγους δικούς τους. Αλλά φοβάμαι ότι κάπου τα δύσκολα έρχονται και θα τα δούμε από τον Ιούνιο-Ιούλιο και μετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμου. Να είστε καλά. Σας καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όποιος έχει ακίνητα, ας το σκεφτεί. Καταρχάς να δούμε ποιος θα νοικιάζει.